υπάρχουν κάποιες νέες πληροφορίες τώρα, Θωμά, οι οποίες κάνουν λόγο και για την εμπλοκή, εντός εισαγωγικών εμπλοκή, δύο γνωστών παρουσιαστριών επίσης. Δηλαδή, μέσα στη λίστα των ανθρώπων που φέρεται να έχουν έρθει σε επαφή με την Σπύρο που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών, να βρίσκεται στο πελατολόγιο, να βρίσκονται μάλλον στο πελατολόγιο και δύο παρουσιάστριες. Θα πάμε να δούμε το βίντεο το οποίο έχει επιμεληθεί η Ευθυμία Δήμου και περιέχει όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις και στη συνέχεια του σχολιάσουμε. Τον ασκό του Αιώλου φαίνεται πως άνοιξε η εμπλοκή του ονόματος του πασίγνωστου παρουσιαστή από την αστυνομία σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στα νότια προάστια της Αττικής. Σύμφωνα με δημοσίευμα του blog.gr, ήδη δύο επίσης πολύ δημοφιλείς παρουσιάστριες, η μία κοντά στην πρώτη υπόθεση και η δεύτερη σε άλλο κανάλι, τρέμουν στην ιδέα ότι μπορεί να κατεγράφησαν στο πρόσφατο παρελθόν οι δικές τους αντίστοιχες συνομιλίες με κυκλώματα που παρήχαν και σε εκείνες εισιτήρια. Προσωπικοί γυμναστές, επιχειρηματίες που παρέχουν επαγγελματικές ευκαιρίες πέραν των τηλεοπτικών πλατό είναι οι συνηθισμένοι συνομιλητές των δύο παρουσιαστριών που τα ονόματά τους δεν έχουν εμπλακεί ποτέ σε αντίστοιχες υποθέσεις. Όσο για τα δύο εισιτήρια που φέρεται να ζήτησε ο πασίγνωστος τηλεπαρουσιαστής μέσω του κινητού του τηλεφώνου από τον φερόμενο ως εγκέφαλο του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, φαίνεται πως τον έχουν φέρει πλέον σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών έφτασαν στα ίχνη του κυκλώματος και του πασίγνωστου παρουσιαστή μετά από συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, τα μηχανήματα της οποίας κατέγραφαν κάθε κλήση από και προς το κινητό τηλέφωνο των μελών της Σπύρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, από το κινητό τηλέφωνο του τηλεπαρουσιαστή έγιναν δύο κλήσεις προς τον φερόμενο ως εγκέφαλο του κυκλώματος και στις συνομιλίες ο τηλεπαρουσιαστής φέρεται να ζήτησε από δύο εισιτήρια την κάθε φορά. Και αν για όλους εμάς η λέξη εισιτήρια δεν κρύβει κάτι μεμπτό, οι έρευνες των αστυνομικών αποκαλύπτουν ότι στην αργό του κυκλώματος το κάθε εισιτήριο ισοδυναμεί με μία δόση συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας. Στις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες ανάμεσα στον τηλεπαρουσιαστή και στον φερόμενο ως εγκέφαλο του κυκλώματος που έχει στα χέρια της η αστυνομία, περιλαμβάνονται η ώρα και των δύο κλήσεων ανάμεσα στους δύο άνδρες, η διάρκεια της κάθε συνομιλίας, αλλά και το τι υπόθηκε ακριβώς. Σαν βόμβα μεγατόνων έσκασε είδηση πως το όνομα του συγκεκριμένου τηλεπαρουσιαστή εμπλέκεται σε μια τέτοια υπόθεση. Όχι μόνο γιατί ο ίδιος δεν έχει δώσει ποτέ το παραμικρό δικαίωμα στους συναδέλφους του, αλλά και γιατί το προφίλ που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας του στην τηλεόραση δεν συνάδει με άνθρωπο που ζητάει εισιτήρια. Ο ίδιος πάντα προσπαθούσε να κρατάει χαμηλό προφίλ. Δεν προέβαλε ποτέ την οικογένειά του για να κερδίσει τη συμπάθεια του κοινού. Ενώ με την εργατικότητα και το πάθος του για τη δουλειά, κατάφερνε να επιβιώνει στο χώρο της τηλεόρασης με επιτυχία. Σε αυτή τη φουρτούνα προσπαθεί να μην αναστατώσει ούτε την οικογένειά του, αλλά ούτε και τους συνεργάτες της εκπομπής που παρουσιάζει. Θέλει να κρατήσει χαμηλούς τόνους, μέχρι να ξεκαθαριστεί η υπόθεση και να λάμψει η αλήθεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφεύγει να μιλάει για το συγκεκριμένο θέμα. Μόνο στους πολύ κοντινούς του ανθρώπους φέρεται να υποστήριξε ότι έχει πέσει θύμα παρεξήγησης και ότι το όνομά του έχει εμπλακεί εν αγνία του στην υπόθεση. Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες θέλουν τον παρουσιαστή να έχει ήδη καταθέσει αυτοβούλος στις εισαγγελικές αρχές. Ο ίδιος δεν σκέφτηκε λεπτό να απομακρυνθεί από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις λόγω της εμπλοκής του ονόματός του σε συγκεκριμένη υπόθεση. Συνεχίζει να παρουσιάζει κανονικά την εκπομπή του σαν να μην έχει συμβεί τίποτε. Δεν θέλει να επηρεαστεί ούτε στο ελάχιστο η καριέρα που έχτιζε όλα αυτά τα χρόνια από το θόρυβο που ξέσπασε γύρω από την πιθανή εμπλοκή του στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής οι 4 από τους 6 κατηγορουμένους για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι και αρνούνται κάθε εμπλοκή. Χαρακτηριστικά, ο φερόμενος ως εγκέφαλος υποστηρίζει ότι μιλάει για εισιτήρια της αγαπημένης του ομάδας. Όμως οι αστυνομικοί εκτιμούν πως το πελατολόγιο αφορούσε ναρκωτικά και ήταν μεγάλο. Μεταξύ των πελατών εμφανίζεται και γνωστός δημοσιογράφος που φέρεται να ζητάει ένα εισιτήριο
έναντι του ποσού των 70 ευρώ, που οι αστυνομικοί θεωρούν πως είναι ναρκωτικά. Τώρα, όσοι έχουν τη φωλιά ζηλερωμένη, δυστυχώς θα περνάνε λιγάκι δύσκολα. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω...